Σε εξέλιξη βρίσκεται το τρίτο συνέδριο εκπαίδευσης και έρευνας της ιατρικής που διοργανώνει το τμήμα ιατρικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Αλεξανδρούπολη. Το συνέδριο πρόκειται να διαρκέσει έως την Κυριακή. Σκοπός του συνεδρίου είναι ο απολογισμός των εκπαιδευτικών και ερευνητικών πεπραγμένων και η ανάπτυξη θεμάτων σχετικών με την εισαγωγή νέων και αποδοτικότερων μεθόδων διδασκαλίας και εκπαίδευσης. Το τρίτο συνέδριο εκπαίδευσης και έρευνας ιατρικής σχολής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης είναι το τρίτο ετήσιο συνεχόμενο συνέδριο της ιατρικής σχολής Θράκης. Διοργανώνεται στο τριήμερο 8 με 10 Απριλίου και σε αυτό στο επιστημονικό πρόγραμμα του οποίου συμμετέχουν ο Σεβασμιότητος, οι πρόεδροι των ιατρικών σχολών της Ελλάδας, καθηγητές νομικής και ιατρικής, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και φοιτητές της ιατρικής. Σκοπός του συνεδρίου είναι η μελέτη και η αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών, των τρόπων εκπαίδευσης και έρευνας, με αποτέλεσμα να διορθωθούμε και να γίνουμε ακόμη καλύτεροι σε αυτό που κάνουμε. Το συνέδριο παρακολούθησαν πλήθος φοιτητών, καθώς και οι πρόεδροι των ιατρικών σχολών όλης της Ελλάδας. Έχει γίνει ένας θεσμός πλέον και είναι το μοναδικό συνέδριο που ασχολείται με την έρευνα και την εκπαίδευση αμιγώς. Θα αναλυθούν διάφορα θέματα που αφορούν τις άλλες ιατρικές σχολές σχετικά με τα προγράμματα εκπαίδευσης των φοιτητών και αυτό μας απασχολεί και εμάς και αυτές οι συνεργασίες, αυτές οι ομιλίες δίνουν λαβή για νέες καινοτομικές αλλαγές πάνω στο θέμα της εκπαίδευσης, η οποία είναι και ο στόχος της ιατρικής σχολής. Στο συνέδριο παρευρέθηκε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Μιχάλης Βλασταράκος, ο οποίος εστίασε στα προβλήματα και την επίλυσή τους που αντιμετωπίζουν τα πανεπιστήμια της Ελλάδας και αφορούν στην οικονομία και υποστελέχωση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η εκπαίδευση είναι ο πυλώνας ανάπτυξης μιας κοινωνίας. Πρέπει να τονώσουμε παράλληλα τα περιφερειακά μας πανεπιστήμια. Προάγουν την οικονομία, προάγουν την παραγωγική διαδικασία και θέλουμε να δώσουμε προς κάθε ενδιαφερόμενο, προς την πολιτεία ιδιαίτερα, να ενισχύσει τα πανεπιστήμια. Η χρηματοδότησή τους είναι πάρα πολύ χαμηλή, οι διδάσκοντες είναι λίγοι, ο αριθμός των φοιτητών περισσότερο και η αναλογία από τις μικρότερες της χώρους στο χώρο του ΟΑΣΑ. Άρα λοιπόν θα πρέπει να καταβάλουμε την προσπάθεια να ενισχύσουμε αυτή την παραγωγική διαδικασία που προάγεται μέσα από την εκπαίδευση, προκειμένου τα παιδιά μας να παραμείνουν στον τόπο τους, να εργάζονται, να εκμεταλλευτούμε το δυναμικό και τον πλούτο της επένδυσής τους για να μην μεταναστεύουν και τα εκμεταλλεύονται άλλες χώρες.